Η Ιερά Μητρόπολη Ερών και Νηγρίτης για τον αγιασμό, την πνευματική στερέωση και ενίσχυση του πιστού λαού της και μάλιστα στις δύσκολες σημερινές ημέρες, με τιμή, σεβασμό αλλά και χαρά πνευματική, στο πλαίσιο μάλιστα των λατρευτικών ακολουθιών που τελούνται με αφορμή και τον επερχόμενο εορτασμό της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, υποδέχθηκε πανδήμως το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό των Σερών το αγιώτατο απότμημα εκ του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Το απότμημα χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και έχει αποθεσαυριστεί από την Αγία Ελένη στο φρικτό Γολγοθά, στον τόπο δηλαδή όπου εσταυρώθη ο Κύριός μας εντός του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων. Το χαριτόβρητο αυτό τη μαλφές κοιμήλιο της πίστεώς μας που κόμισε στις αίρες από την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων ο πολλιός Αγιοταφίτης Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κυριάκος ως εκπρόσωπος του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κύριου Θεοφύλου, υποδέχθηκε σύσσωμος ο Ιερός Κλήρος της Πόλεως και της ευρύτερης περιοχής των Σερών, με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νηγρίτης, κύριο Θεολόγο. Αρχές του τόπου, καθώς και μεγάλο πλήθος ευσεβών χριστιανών, προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη και την ευλογία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Σερών έως την 5η 15 Σεπτεμβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες προς αγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών.